Πολύ χαρούμενη γιατί άλλη μια, άλλο ένα πρόγραμμα που σχεδιάζουμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα επιτέλους ξεκινά. Είναι μια δράση προστασίας της οικογένειας. Είναι εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο και πρόγραμμα που έχουμε και εκπονούμε ως Διοίκηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής. Σήμερα λοιπόν έχουμε την διανομή βρεφικού πακέτου, καλωσορίζοντας τους νέους κατοίκους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα μωρά, τα πρώτα 5.000 μωρά που θα έρθουν εδώ στην περιφέρειά μας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι κοντά στους κατοίκους από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό που είναι κοντά μας. Αυτό σημαίνει βέβαια και ότι θα είναι κοντά της και στα μελλοντικά βήματα και στους γονείς τους. Η αφετηρία για το πρόγραμμα αυτό είναι σαφέστατα το δραματικό ζήτημα του δημογραφικού, όπως εξελίσσεται στο σύνολο της επικράτειας, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία. Τόσο η πολιτεία όσο και οι περιφέρειες επιτέλους έχουμε πάρει πολύ σοβαρά και το σχεδιασμό του σχεδίου για το δημογραφικό. Ξέρετε, είδατε και το κεντρικό κράτος έχει καταστρώσει το εθνικό σχέδιο μετά από διαβούλευση με όλη την αυτοδιοίκηση και με όλους τους φορείς. Είμαστε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτό και παίρνουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο δράσεων και προγραμματισμού. Αυτό το συγκεκριμένο, το σημερινό, είναι μια δράση ευαισθητοποίησης. Είναι μια συμβολική κίνηση που θα κινητοποιήσει και την κοινωνία φυσικά, θα υποστηρίξει τους νέους γονείς στην προσπάθεια αυτή, θα καταδείξει την ανάγκη να ενισχυθούν και το σύνολο των υποδομών, το σύνολο της ζωής σε επίπεδο πρασίνου, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας, σε επίπεδο σχολείων, σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να βρουν δουλειά εδώ στην περιφέρειά μας, να μπορούν να ζήσουν σε κάθε περιοχή που επιλέγουν να ζήσουν, έχοντας τα απαραίτητα και να μην αναχαιτίζεται η διάθεση και η πρόθεση να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτή είναι η σημερινή πρόθεση της δράσης. Είναι μια πρωτοβουλία που την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και ο Περιφερειάρχης μας, ο Απόστολος Τζικώστας. Το δημογραφικό για μας θα παραμείνει με την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή. Θα εξελίσσονται οι δράσεις συνσταδιακά και φυσικά θα εντάσσεται στο γενικότερο ολοκληρωμένο σχέδιο της περιφέρειας που έχουμε για κάθε συμπολίτη μας, προκειμένου να μην μείνει κανένας μόνος, να μην μείνει κανένας πίσω και να είναι μια περιοχή ανθρώπινη, φιλόξενη, με ανθρώπους που όχι απλά βλέπουν μια περιοχή να αναπτύσσεται, αλλά με ανθρώπους που ευημερούν. Πότε θα ξεκινήσει περίπου αυτή η ενίσχυση? Θα δείτε σήμερα και τη διανομή του πρώτου πακέτου που πήγαμε εμείς εδώ στα Κουφάλια σε ένα νέο ζευγάρι, το οποίο ήταν πραγματικά μια πολύ ευτυχή συγκυρία γιατί ήταν δύο νέα παιδιά, 22 και 24 χρονών, η Χρύσα και ο Ισίδωρος. Θα τους δείτε κιόλας πώς και το μωράκι τους. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί θελήσαμε να το δείξουμε. Και από αυτή τη στιγμή και μετά από την ανακοίνωση, ήδη έχουμε ενημερώσει τις μεθυτικές κλινικές στην περιφέρεια μας, τις οποίες ευχαριστούμε και πάρα πολύ γιατί συνεργάζεται, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν να το προχωρήσουμε. Και ενημερώνουν τους νέους γονείς προκειμένου μόλις τελειώνουν τη διαδικασία της εξόδου από το μεθύριο να έρχονται και να παραλαμβάνουν το δώρο τους. Τι περιλαμβάνει? Θα τα πούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνει, θα σας το δείξουμε κιόλας, αλλά περιλαμβάνει εξοπλισμό που χρειάζονται οι γονείς τις πρώτες ημέρες. Έχουν ήδη οι γονείς, δηλαδή αφρόλουτρο σαμπουάν, έχουν πετσέτες μεγάλου προσώπου και σώματος, έχουν ρουχισμό κάποια φορμάκια, έχουν μωρομάντιλα, έχουν σαλιάρες για το γάλα τις πρώτες μέρες που θα χρειαστεί. Είναι πράγματα που ούτως ή άλλως θα προμηθευτούν οι γονείς. Εμείς συμβολικά, όπως σας είπα, ευχόμαστε να ζήσουν τα μωρά αυτά, κάτοικοι μας, οι συγκάτοικοι μας, οι συμπολίτες μας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.